Angeliki Kutsonikoli. Αγγελική Κουτσονικολή ετών 23. Πρωταθλήτρια ποδηλασίας. Το νήμα της ζωής της κόπηκε απότομα σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, μέσα σε αυτοκίνητο που βρισκόταν μαζί με τον πατέρα της και τον αδελφό της. Μαύρη γαζέλα τη λέγαμε, πραγματικά. Ήταν η καλύτερη κοπέλα, πραγματικά η καλύτερη. Μας είχε όλους κοντά της. Τραγικές φιγούρες, η μητέρα και η αδελφή της στην νεκρόσιμη ακολουθία στον Άγιο Γεράσιμο στο Σχιστό, όπου δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι δεν θα ξαναδούν την Αγγελική τους, το κορίτσι που έκανε υπερήφανες τις ίδιες, αλλά και όλη την Ελλάδα με την αγωνιστικότητα, τη θέλησή της και τις επιτυχίες στο στίβο της ποδηλασίας. Ήταν πολύ καλό κορίτσι. Κρίμα που χάθηκε. Οι συναθλητές της που τη συνόδευσαν στην τελευταία της κατοικία, με δάκρυα στα μάτια μιλούν για ένα κορίτσι γεμάτο χαμόγελο, γεννημένο για την νίκη. Πολύ καλή πρωταθλήτρια Ελλάδος και πολύ καλή ποδηλάτρια. Ήταν πολύ καλή κοπέλα, πολύ καλή αθλήτρια. Ταχύτατη στην πίστα, 11 φορές πρωταθλήτρια μέλος της εθνικής ομάδας, πίστας γυναικών, με διακρίσεις σε παγκόσμια πρωταθλήματα και κύπελα, η Αγγελική Κουτσονικολή αφήνει ένα τεράστιο κενό με τον απότομο χαμό της. Η μοίρα δεν την άφησε να πραγματοποιήσει το όνειρό της που ήταν η συμμετοχή της Ολυμπιακούς Αγώνες. Καλό της.